Καλημερίζω ευθύς αμέσως για να επιστρέψω στο Ηράκλειο τον κοινωνικό λειτουργό κύριο Γιώργο Σαριδάκη. Καλημέρα σας κύριε Σαριδάκη, τι κάνετε? Κυρία Δουλειράκη, καλημέρα. Δεν φτάσει στο πράγμα του 984. Διότι από τον αφορέα κοινωνική αφύπνιση, αυτή την εθελοντική, επιστημονική, κοινωνική ομάδα όπου είστε επικεφαλής, προχωράτε σε μία εκδήλωση σήμερα που έχει να κάνει με την παραβατικότητα των ανηλίκων, έτσι? Ακριβώς, κυρία Δουλειράκη. Η παρούσα εκδήλωση που εξελίσσεται απόψε και φέρει τον τίτλο «Παραβατικότητα ανηλίκων, μια χαμένη αθωότητα», αποτελεί πρωτοβουλία της εθελοντικής επιστημονικής κοινωνικής ομάδας με την επωνυμία κοινωνική αφύπνιση και εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης περί του κοινωνικού φαινομένου της παραβατικότητας ανηλίκων προσώπων. Πρόκειται για διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και στην απόψινή εκδήλωση θα έχουμε την τιμή να βρίσκονται για να τοποθετηθούν καταλλήλως και να απαντήσουν σε κρίσιμα και χρήσιμα ερωτήματα περί του κοινωνικού φαινομένου της παραβατικότητας ανηλίκων. Εξαίρετοι ομιλητές, γνώστες του θέματος και σπουδαίοι ως άνθρωποι και προσωπικότητες. Ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να σας πω, να αναφέρουμε τους ομιλητές, κύριε Σαριδάκη, γιατί ξέρετε, και στο παρελθόν το είχαμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά όπως και εσείς κρίνω ότι η Εκκλησία μπορεί να έχει λόγο και ρόλο, πρέπει να έχει λόγο και ρόλο, εφόσον βρεθεί αυτή η χρυσή η τομή της επικοινωνίας, η οποία ποτέ βέβαια δεν χάνεται. Τις περισσότερες φορές κάνοντας τη δική μας την επανάσταση, ο καθένας από εμάς λίγο χάνεται μέσα στη δική του την πορεία και επανέρχεται. Μπορεί ενδεχόμενα να μάθει πράγματα μέσα από αυτό το συγκεκριμένο, την Εκκλησία δηλαδή. Το πλαίσιο. Λοιπόν, οι ομιλητές μας θα είναι ο δεσιμολογιότατος πατέρας Δημήτριος Μιχούδης, ιερέας εκπαιδευτικός εφημέριος Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης Κάτω Γουγών, ο οποίος θα περιγράψει τη στάση της Εκκλησίας απέναντι στην παραβατική συμπεριφορά των ανήλικων προσώπων και επίσης θα αναφερθεί για το πώς η πίστη στα θεία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε πράξεις μη σύνομες, παράνομες των ατόμων νεαρής ηλικίας. Ακολούθως ο κύριος Γεώργιος Παπακοσταντής, καθηγητής εγκληματολογίας και ταξίαρχος αναπροστρατείας της Ελλάς, ο οποίος θα θίξει θέματα όπως γιατί παραβατικότητα και όχι εγκληματικότητα ανηλίκων και ποια η σχέση με την παραβατικότητα εγκληματικότητα των ανηλίκων. Επίσης θα αναφερθεί για το ποιες είναι οι πολυπαραγοντικές αιτίες έξαρσης του φαινομένου και σε ποια σημεία θα είναι το δυνατόν να αναγάγουμε τις προκλήσεις της πρόληψης και της αντιμετώπισης. Και ακόμα θα παρουσιάσει για το αν είναι πραγματικά αυξημένη η παραβατικότητα ανηλίκων ή έχει αυξηθεί η θεατότητά της σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθητοποίηση. Πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία Δήμητρα Βέρβα, αξιωματικός της Ελλάδας αστυνόμος Β, προϊσταμένη του Γραφείου Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, η οποία θα παρουσιάσει τις μορφές σχολικής παραβατικότητας και πού έγκυται οι διαφορές πειράγματος και παραβατικής συμπεριφοράς. Ακόμα θα περιγράψει τις ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι πιθανόν ένα παιδί να έχει πέσει θύμα και θα αναλύσει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει για τον ανήλικο παραβάτη και τους γονείς αυτού. Και επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Γαριφαλιά Δρακοπούλου, κοινωνική λειτουργός από το Χαμόγελο του Παιδιού Ηρακλείου, η οποία θα παρουσιάσει τους αιτιολογικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από ανήλικους, καθώς για το ποιες δράσεις του οργανισμού του Χαμόγελου του Παιδιού υπάρχουν σε επίπεδο πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. Και ενώ ειδική τοποθέτηση επί του θέματος θα υπάρξει πορεία της συζήτησης από την εντεταλμένη σύμβουλο της Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα παιδείας και εφηβικού μάθησης, κυρία Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη. Και να αναφέρουμε ακόμα το χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Στυλιανός Βοριάς, και της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέρινας του Δήμου Ηρακλείου, ο Διευθυντής Κοινωνικής Ανάπτυξης, κ. Αντώνιος Πασφαλιάρης. Κύριε Σεριδάκη, να επαναλάβουμε ώρα και χώρο. Λοιπόν, είναι σήμερα, Δευτέρα, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων Φουγάρο, του κτηριακού συγκροτήματος Αθηνά, στο υπεραστικό κτέλ, Λεωφόρο Σικάρου 9.
Πάντως, κύριε Σεριδάκη, το παραβατικότητα ανηλίκων, το οποίο στον τίτλο συνοδεύεται με το μια χαμένη αθωότητα, είναι πραγματικά αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, να κάνουμε τα παιδιά μας μικρομέγαλα και να χάσουν την παιδική τους αθωότητα και την παιδική τους στην ηλικία. Ακριβώς, και να πούμε κάτι ακόμα, κύριε Σεριδάκη, ότι θα δοθούν και βεβαιώσει παρακολούθηση σε όσους έρθουν. Έτσι. Μάλιστα. Το ακροατήριο να προωθήσει. Ενδιαφέροντα. Και κάτι ακόμα είναι ότι χρειάζεται να καταλάβουμε όλοι κάτι σημαντικό. Προαπαιτούμενο είναι η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση στη γινότητα, ώστε εν συνεχεία να υπάρξει κατάλληλη διαχείριση και ορθή αντιμετώπιση τέτοιων ουσίων καταστάσεων. Διότι η θέση των παιδιών είναι στα σχολεία, στη μελέτη των μαθημάτων τους, στο ανέμελο και αθώο παιχνίδι της νιώτης, σε αυλές και σε πλατείες, δεν είναι ούτε στους επικίνδυνους δρόμους της εγκληματικότητας, ούτε σε σκοτεινά ιδρύματα εγκλισμού και απομάκρυνση από την κοινωνία. Η χαμένη αθότητα. Σας το είπα πριν από λίγο, κύριε Σεριδάκη. Κάναμε τα παιδιά μας μικρομέγαλα, θεωρώντας ότι αυτό ήταν το εφικτό και το επιθυμητό, και σταματήσαν τα παιδιά μας να παίζουν στις σαλάνες όπως έπαιζε τουλάχιστον η δική μου γενιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεριδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Σεριδάκη.